Ένα σχόλιο πρώτο από την κυρία Κουντουρά. Την κυρία, να ξεκινήσω με εσάς. Πέστε μου κάτι. Τόσο ο Πάνος ο Καμένος, όσο και εσείς, ακολουθήσατε μια πορεία αντιμνημονιακή. Εγώ δεν θα σας ρωτήσω πάλι γιατί αναγκαστήκατε να πάρετε ένα τρίτο μνημόνιο, να το φέρετε στην Ελλάδα. Έχουν υποθεί χιλιάδες πράγματα από τον κύριο Τσίπρα, από τον κύριο Καμένο, από όλους σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω την Έλληνα την Κουντουρά, πώς αισθάνεται τώρα που πρέπει να κοινωνήσει, να επικοινωνήσει με αγαπητούς ψηφοφόρους της που τη στήριξαν και την έκαναν βουλευτή, να πόσες φορές, δύο? Όχι, πάρα πολλές, από το 2004. Ναι. Έτσι, γιατί υπήρξε και η μετακόμιση από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, πέντε φορές έχετε βγει βουλευτήνα. Τώρα, θέλω να μου πείτε έτσι με 10 λόγια, με ειλικρίνεια, τι θα τους πείτε. Που θα πάτε και θα τους πείτε ότι ξέρετε, έρχεται ένα μνημόνιο, μια φοροκαταιγίδα, θα μας τα πάρουν ολονώνε, όλοι πάμε ταμείο. Είδατε τι λέω, δεν λέω θα σας τα πάρουν, ολονώνε. Τι θα τους πείτε? Κύριε Τράγκα, ακούστε. Όταν εγώ ψήφισα όχι στο μνημόνιο, το 2012, ήταν γιατί είχαμε παραδώσει την εθνική μας κυριαρχία και είχαμε βάλει και ενέχειρο, αν θέλετε, και όλη μας την περιουσία με την άρση ασυλίας της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο μνημόνιο δεν μπήκαμε τυχαία. Με δόλο και με ύπουλα, αν θέλετε, μέσα και στοιχεία πλαστά, μας έβαλε ο κύριος Παπανδρέου. Αμέσως μετά, ο κύριος Σαμαράς, από αντιμνημονιακός, έγινε μνημονιακός και υπέγραψε και αυτός ένα δεύτερο μνημόνιο. Μπήκαμε λοιπόν με ένα χρέος 290 δις και 120 του ΑΕΠ και βγήκαμε μετά από μια κακοδιαχείριση, φτωχοποίηση, καταστροφή, ενώ διαχειριστήκανε 240 δις από τα δύο πρώτα μνημόνια. Και το κούρεμα, μην ξεχνάμε, το PSI που το υπολογίζουν 160 δις, αλλά 400 δις, δηλαδή 400 δις σύνολο. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Εγώ έχω την εντύπωση ότι τα κρατάγανε την προηγουμένη των φυλών και δόσεων. Και δηλαδή, τελικά τι έγινε, φτάσαμε να χρωστάμε περισσότερα από αυτά που είχαμε. 330 δις και 180% του ΑΕΠ. Αυτό λοιπόν τι έφερε στην Ελλάδα? Σκληρά μέτρα λιτότητας, φτωχοποίηση, ανεργία, αυτοκτονίες, κλείσιμο των επιχειρήσεων, λουκέτα. Και ο κόσμος είπε ότι θέλουμε επίσης και δικαιοσύνη, κοινωνική δικαιοσύνη. Η συγκυβέρνηση λοιπόν, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, άφησε άδεια ταμεία, τεράστιο χρέος, μια δυστυχία. Μας υπέγραψε τα δύο μνημόνια και με αυτές τις δύο υπογραφές έχουμε αυτόν τον εκβιασμό που είδατε στο Γιούγκερ. Όλη η Τρόικα εκβιαστικά και με πολύ, ωραία, αν θέλετε, πίεση και απειλές, είπανε ότι τώρα θα σας πετάξουμε έξω. Γιατί, οι άλλοι κάνανε γιατί όλα τα χατήρια. Γιατί στους 7 μήνες από την αρχή δεν λέγατε ότι ρε παιδί μου, εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με εκτελεστές? Όχι. Και πήγατε 7 μήνες με τον κύριο Βαρουφάκη από εδώ και από εκεί και ταπεινώθηκε ουσιαστικά η χώρα, ενώ θα μπορούσαν άνετα λογικοί άνθρωποι, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Καμένος, να πούνε μάγκες την επομένη της 25ης Ιανουαρίου. Πάμε εκεί. Ακούστε με λίγο. Αγωνιστήκαμε δίκαια και έντιμα απέναντι σε εταίρους οι οποίοι παγιδεύανε, βάζανε τρικλοποδιές με σύμμαχους την σημερινή αντιπολίτευση. Όταν εμείς διαπραγματευόμασταν σκληρά, εκείνοι λέγανε πείτε ναι σε όλα, μη διαπραγματεύεστε, ψηφίστε τα όλα, ό,τι σας φέρνουν. Δηλαδή, ό,τι σκληρό. Θα τον πείσετε τον ψηφοφόρο σας? Ξέρετε, ο ψηφοφόρος μου με έπεισε. Εσείς είστε ευγενικός άνθρωπος και σας συμπαθούν. Ναι. Εσείς θα μπορέσετε όμως, ό,τι και να του πείτε, όμως να τον πείσετε ότι θα τα πάρετε από την τσέπη χοντρά για τρίτη φορά. Πρώτα απ' όλα είναι ψέμα ότι είναι πιο σκληρό μνημόνιο. Είναι ψέμα. Και θα σας το αποδείξω με τρία παραδείγματα. Ήταν μια σκληρή συμφωνία, ένα σκληρό μνημόνιο το οποίο αποδέχτηκε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, και έλεγε ναι, πάρτε τη. Εμείς διαπραγματευτήκαμε σκληρά και φέραμε σε αυτή τη σκληρή συμφωνία αυτό που μου είπαν εμένα οι ψηφοφόροι μου. Ψήφισε έτοιμα, γιατί εμείς δεν θέλουμε δραχμή. Εμείς θέλουμε Ευρώπη και ευρώ. Αλλά φέρε μια καλύτερη συμφωνία που να έχει ελπίδα και είναι προοπτική. Καλύτερη. Ναι, είναι. Όταν πληρώνει μια εταιρεία, εγώ είναι. Ξέρω ότι ο Πάνος ο Καμένος, που τον ξέρω πολλά χρόνια, είναι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ναι. Όπως είναι και πρόκειται και από και μια οικογένεια που έχει κάνει λεφτά και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Και είμαστε. Πέστε μου κάτι τώρα. Ναι. Το 100% προκαταβολή των επιχειρήσεων.
είναι εξοντωτικό. Εσείς το ξέρετε, δεν είστε άνθρωπος που είστε έξω από την αγορά. Δεν με προσέξατε πριν. Σας είπα ότι είναι μια σκληρή συμφωνία, αλλά έχει προοπτική και είναι καλύτερη από αυτή που είχαμε. Τι είχαμε? Είχαμε το ναι της Νέας Δημοκρατίας του Πασό και το ποτάμι που έλεγε ψηφίστε ό,τι σας φέρνουν. Αυτό λοιπόν το είχαν φέρει, ήταν εκεί. Εμείς το διαπραγματευτήκαμε και όταν οι ψηφοφόροι μου λέγανε ότι εμείς θέλουμε, δεν θέλουμε δραχμή. Δεν θέλουμε δραχμή. Θέλουμε Ευρώπη και ευρώ. Τι καταφέραμε να φέρουμε? Πρώτον, να είναι μια συμφωνία στο ευρωπαϊκό δίκαιο, πολύ σημαντικό, να μην ξεπουληθεί η δημόσια περιουσία. Αγωνίστηκε ο Πρωθυπουργός 17 ώρες για να τη σώσει τη δημόσια περιουσία που ήταν πρώτα στο Ταϊπέδ, το οποίο ξεπουλούσε και έριχνε τα χρήματα. Όχι, τώρα αξιοποιούνται. Ακούστε με λίγο. Όχι, αυτό είναι άλλο. Ιδιωτικοποιήσεις είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Αφήστε με όμως να ολοκληρώσω αυτό για να καταλάβει ο κόσμος γιατί είναι καλύτερη η συμφωνία. Αυτή η συμφωνία λοιπόν πρώτα απ' όλα αξιοποιεί την περιουσία, πληρώνει και κεφάλαιο και τόκους και το 50% από την αξιοποίηση, μακριά leasing κλπ. Θα έρθουν στην οικονομία της Ελλάδος και στην παραγωγική ανασυγκρότηση, όπως επίσης τα 35 δις που μας δίνουν είναι για την ανάπτυξη και η ρύθμιση, παύλα διαγραφή του χρέους έρχεται στο τραπέζι. Τα εργασιακά μπαίνουν στο τραπέζι, που όλα αυτά τα χρόνια οι απολύσεις πήγαιναν και ερχόντουσαν, δεν υπήρχαν συλλογικές συμβάσεις, όλοι αυτοί οι αγώνες έχετε που γίνανε. Τρεις εργασίες να δώσετε. Παραδείγματος χάρη στον τουρισμό. Στον τουρισμό έχετε είπατε δύο. Βεβαίως. Είπατε δύο καλά λόγια. Και σας ευχαριστώ πολύ. Όμως αυτό το στοίχημα του τουρισμού το κέρδισε η Ελλάδα. Ξέρετε πώς. Εγώ δούλεψα όχι μόνο για να πετύχω να φέρουμε το ιστορικό ρεκόρ των 26 εκατομμυρίων τουριστών και 2 δις παραπάνω από πέρυσι. Γιατί πέρυσι που ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Φτιάξαν και τα νησιά τα καλά. Δηλαδή η Μύκονος είναι μια άλλη επικράτεια. Όχι. Δεν ήταν η Μύκονος. Κάνετε λάθος. Τα Ιόνια. Τα Ιόνια νησιά είχαν τεράστια αύξηση. Ναι. Ξέρετε, πέρυσι ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Το 2014 είχαμε 22 εκατομμύρια τουρίστες και φέραμε φέτο, θα κλείσουμε πιστεύουμε, με 26 εκατομμύρια. Βεβαίως. Η υπόλοιπη οικονομία πήγε κατά διαόλου. Μισό λεπτό. 13,5 δις έσοδα το 2014, 15,5 δις έσοδα, 2 δις δηλαδή παραπάνω το 2015. Αυτό τι σημαίνει? Πάτε μια τελεία, θα ξανά. Κλείνω. Θέσεις εργασίας πολλές. Ξεμπλοκάραμε επενδύσεις που ήταν στα συρτάρια και φέραμε καινούργιες από 2 δις μέχρι 5 δις. Όλα αυτά. Μιλάτε. Για τον τουρισμό μιλάω. Μάλιστα. Δείξαμε λοιπόν ότι με πολύ συγκροτημένη δουλειά και με πρόγραμμα μπορούμε να φέρουμε και θέσεις εργασίας και χρήματα και αυτό έγινε, αν θέλετε, σε πολλά προς υπουργεία. Στο παρόν έχουμε ανεργία 25% και στους νέους 58,2%. Αυτό δεν έγινε σήμερα, κύριε Τράγκα. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Εντάξει, δεν μπορούμε να εξισώνουμε 5 χρόνια με 7 μήνες. Γιατί εγώ θέλω να σας προφυλάξω τώρα, στο 7 μήνο δεν έγινε με ένα μαγικό ραβδί. Άλλαξε η υπάρχουσα κατάσταση. Όχι. Ίσα-ίσα που οι δείκτες της οικονομίας πήγαμε στα capital controls. Δεν άλλαξε. Ξεσκίστηκε ο κόσμος, ακόμα ξεσκίζεται με τα e-banking. Αυτό βέβαια. Πήγαν οι εταιρείες στην Βουλγαρία. Αυτό βέβαια ήταν και Τουρκία, μια εκδικητική. Πήγανε παντού, δεν είναι. Ήταν μια εκδικητική στάση των δανειστών που σηκώσαμε μύτη κεφάλι και ακούστηκε και η φωνή δηλαδή μας στο εξωτερικό. Δεν φταίμε σε τίποτα, φταίνε μόνο οι δανειστές. Εμείς. Δηλαδή η διαπράγματευση δική μας απέναντι στους δανειστές. Η εμπειρία η διπλωματική δική μας, η πολιτική, δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Έπαιξε ρόλο. Γίνανε και λάθη. Τα οποία τα έχουν θέλω, παραδεχτεί και οι πολιτικοί. Εγώ θα σας προφυλάξω όταν μας συμφέρει. Δεν μπορούμε να λέμε οι κακοί εκδικητικοί ρεμαντσιστές, δανειστές και όταν δεν μας συμφέρει να λέμε «Α, τι καλά παιδιά ήταν οι δανειστές που μας έχουν το ευρώ». Και ξέρετε ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος? Ότι αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ πήγε να διεκδικήσει δίκαια όταν τις βάζανε τρικλοποδιές και όταν είχαν ένα σχέδιο το οποίο ήταν κρυφό σχέδιο. Να μας πετάξουν από την Ευρώπη, να μας δώσουν ένα ανθρωπιστικό, αν θέλετε, πακέτο και από εκεί και πέρα να αντιμετωπίσουμε και το τεράστιο πρόβλημα των προσφύγων μόνοι μας. Μείνετε εδώ.